Βέλη κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του προστατευτισμού που προσπαθεί να επιβάλλει στην αμερικανική οικονομία εξαπέλυσαν την Τρίτη από τον Ταβός οι πρωθυπουργοί της Ινδίας και του Καναδά, οι οποίοι μίλησαν υπέρ του ελευθερού εμπορίου. Ο Ναρέντρα Μόντι υπεραμείνθηκε της παγκοσμιοποίησης απευθύνοντας έκκληση για ανάληψη κοινής διεθνούς δράσης. Η περαιτέρω ανάπτυξη στην παγκόσμια τροφοδοτική αλυσίδα έχει σταματήσει. Η λύση σε αυτήν την ανησυχητική στάση εναντίον της παγκοσμιοποίησης δεν είναι η απομόνωση. Λίγο πριν την παρέμβαση του Αμερικάνου Προέδρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε μέτρα θωράκισης της αγοράς τους έναντι εισαγωγών οικιακών συσκευών και ηλιακών συλλεκτών ασιατικής κατασκευής. Μέτρα ανάλογου προστατευτισμού ετοιμάζεται να εφαρμόσει η Ουάσιγκτον και για στρατηγικούς τομείς όπως ο χάλιβας, το αλουμίνιο αλλά και τα πνευματικά δικαιώματα. Σύμφωνα με τον Καναδό Πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό, οι τακτικές Τραμπ εγείρουν ανησυχία στο διεθνές εμπόριο. Εργαζόμαστε σκληρά για να διασφαλίσουμε πως ο νότιος γείτονάς μας θα αντιληφθεί πόσο καλή είναι η ναύτα και πόσο έχει ωφελήσει όχι μόνο τη δική μας, αλλά και τη δική του και την παγκόσμια οικονομία. Ωστόσο, παραμένουμε ανοιχτοί σε νέες εμπορικές συμφωνίες, εφόσον όλοι οι πολίτες επωφελούνται από αυτές. Η Τρίτη ήταν μέρα εμπορίου στον Ταβός. Η Τετάρτη είναι αφιερωμένη στην Ευρώπη με τα φώτα να στρέφονται στις ομιλίες της Άγγελα Μέρκελ και του Εμμανουέλ Μακρόν.